Μιχάλης Γιαννός, βασικός παίκτης της ομάδας του Άτλαντα. Άλλη μια νίκη, Μιχάλη. Πάμε για πρωτάθλημα. Βέβαια, πάμε να το πάρουμε. Θα ήθελα να μου πεις, μέχρι τώρα αγωνιστικές υποχρεώσεις σας δείχνουν ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στο αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, υπάρχουν καλές ομάδες, και οι τέσσερις ομάδες είναι καλές. Ισοδύναμες, θα λέγαμε, το δεκάλεπτο στο μάτι πιο κοντά. Αλλά αύριο θα είναι το καλύτερο παιχνίδι, πιστεύω. Νομίζω ότι ο τίτλος θα κριθεί στο αυριανό παιχνίδι ή μπορεί να υπάρξει έκπληξη στο επόμενο παιχνίδι του Δωδεκάνησου με τον Άρη. Εντάξει, όλα είναι πιθανά στο μπάσκετ, αλλά νομίζω αύριο θα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις πάνω απ' όλα τη συμμετοχή σου και τη δική σου αλλά και τη ομάδα σου στο Final Four και μια υποτιθέμενη μπορεί να έρθει η κατάκτηση και του πρωταθλήματος? Στο παιδάκι μου και στη γυναίκα μου και να ευχαριστήσω τον κόσμο για τις κυρίες που μου δίνει. Όπως και στη διοίκηση του Βοηθάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά. Στέλιος Ουλιώτης, ο μικρότερος αθλητής του Final Four. Στέλιος, συγχαρητήρια. Θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεται ένα μικρό παιδί μέσα σε αυτό το πολύ έντονα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ωραία. Θεωρείς ότι είναι μεγάλη εμπειρία να αντιμετωπίζεις σίγουρα μεγαλύτερους άνδρες και φυσικά πιο έμπειρους? Ναι. Θα ήθελα να πεις, αυτό το πρωτάθλημα έχει κάποιες δυσκολίες για ένα μικρό παιδί σαν και σένα? Δεν φοβάσαι κανένα αντίπαλο, έτσι δεν είναι? Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις τη συμμετοχή σου στο Final Four και γενικά για τη μελλοντική σου πορεία στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης? Σου εύχομαι καλή συνέχεια, Στέλιο. Μαλτάς Θάνος, αρχηγός του Άρη. Θάνος, συγχαρητήρια καταρχάς για τη συμμετοχή σας στο Final Four και για τη δική σου απόδοση. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις το Final Four φέτος. Τραβάω. Εγώ τραβάω βίντεο. Είμαστε πολύ ωραίοι. Εδώ τρία Άρης. Ένα, δύο, τρία Άρης. Θάνο μου, συγχαρητήρια. Βλέπω η ομάδα, είστε πάνω απ' όλα ενωμένοι, έτσι? Εννοείται, πάνω απ' όλα είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια όλοι. Εντάξει, δεν είχαμε καλές εμφανίσεις τώρα στο Final Four. Ελπίζω τουλάχιστον του αύριο να κάνουμε μια νίκη και να κλείσουμε έτσι ευχάριστα τη σεζόν. Πώς είδες το επίπεδο των ομάδων και των τεσσάρων ομάδων? Είναι πολύ ψηλό. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές στον Νότιο Ομίλου. Εμείς είχαμε και ελλείψεις, είχαμε δύο παιδιά τραυματίες, δεν μπορούσαν να έρθουν. Βασικοί μας παίχτες, προσπαθήσαμε. Παλέψαμε, δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, δεν τα παρατάμε. Υπάρχει και το κύπελο. Πιστεύω να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι εκεί. Θάνο, σε ποιους θα αφιερώσεις αυτή την πολύ ωραία πορεία της ομάδας αλλά και τη δική σου προσωπικά? Σίγουρα την αφιερώνω πρώτα απ' όλα στην ομάδα, στην προπονήτριά μας και στον κόσμο του Άρη, που ειδικά εδώ στη Γκο ήρθε και μας στήριξε στην προσπάθεια που κάνουμε για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, Θάνο. Χατζηδημητρίου Μιχάλης, ο αρχηγός του ΓΣ Δωδεκάνησος. Συγχαρητήρια, Μιχάλη, μεγάλη νίκη. Αύριο όλα για το βαρύτιμο τρόπαιο του Πρωταθλητή Ελλάδος. Θα ήθελα να μου πεις εσύ ως αρχηγός, ως η ψυχή της ομάδας, πώς είδες τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της ομάδας και γενικά το τουρνουά? Νομίζω είναι ένα δύσκολο τουρνουά. Όντως έχουν έρθει 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για την κάθε μια ομάδα ξεχωριστά.
Εχθές αντιμετωπίσαμε την ομάδα του Πάσκα, την οποία είχαμε χάσει δύο φορές φέτος στο πρωτάθλημα. Είχαμε δουλέψει το πώς θα την αντιμετωπίσουμε, τα καταφέραμε, βγήκαν αυτά που θέλαμε και κερδίσαμε σήμερα. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο, ο οποίος πέρσι είχαμε χάσει το πρωτάθλημα στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τη συγκεκριμένη ομάδα και μέσα στη Ρόδο. Είχαμε αποφασισμένοι, δουλέψαμε πάνω και σε αυτή την ομάδα. Μας βγήκανε κάποια πράγματα που είπαμε και έτσι κερδίσαμε. Συνεχίζουμε, αύριο είναι ένας τελικός με μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν η μόνη ήττα που έχει κάνει η ομάδα του Άτρα με την οποία παίζουμε αύριο. Ήταν από εμάς μέσα στο γήπεδό μας. Νομίζω ότι θα είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Εμείς θα τα δώσουμε όλα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα μετά το διάλειμμα που κάναμε πέρσι. Οι κόοι φίλαθλοι σήμερα κοντά σας από νωρίς, αλλά ειδικά στο δικό σας αγώνα φάνηκε πολύ δυνατή έδρα για σας. Ναι, όντως αυτή είναι η αλήθεια. Το φίλαθλο κοινό της ΚΟΟ ήταν πάρα πολύ ένθερμο, υποστήριξε πάρα πολύ καλά την ομάδα. Αυτό σίγουρα δίνει κουράγιο στους αθλητές. Νομίζω ότι τους ευχαριστήσαμε, τους συζητήσαμε να είναι και άδειο να μας συμπαρασταθούν σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Και βασικά να πω ότι θεωρώ ότι είναι και καθήκον της πόλης της ΚΟΟ να αρχίσει να στηρίξει τη Ρόδο. Σωστά, εννοείται. Αντίστοιχα, θα κάναμε και εμείς το ίδιο πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και ευχόμαστε όλοι αύριο να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε και το θέλουμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.